Σήμερα θα δούμε τι σημαίνει το κοινότυπο «Ο άνθρωπος δεν είναι στο διατροφικό μενού του Καρχαρία» που σας λέμε συχνά, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης μιας πιθανής επίθεσης. Αν και δεδομένη η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες, πάνω από 35 είδη καρχαριών, οι καρχαρίες δεν αποτελούν πραγματική απειλή για τους λιόμενους, όσο υπάρχει σωστή ενημέρωση και φυσικά σεβασμός σε αυτά τα ζώα. Σεβασμός σημαίνει μοιράζομαι τον πλανήτη με τα υπόλοιπα ζώα. Σκοτώνω μόνο όσα χρειάζομαι για να φάω, δεν σκοτώνω για διασκέδαση. Ναι, μην τρελαίνεστε εσείς οι μη κρεατοφάγοι, ο άνθρωπος χρειάζεται και κρέας για να ζήσει. Σωστή ενημέρωση σημαίνει δεν πορεύομαι με όσα με βολεύουν, αλλά με πραγματικά στοιχεία, ακόμα και όταν αυτά δεν με βολεύουν. Ακόμα και αν αυτά τα στοιχεία με τρομάζουν. Όπως για παράδειγμα ότι στην Ελλάδα έχουμε και επικίνδυνους καρχαρίες. Με την τεμπελιά, το τρολάρισμα, την ψευτομαγιά και την ξερολίαση δεν θα βρεις λύση για κανένα σου πρόβλημα. Ειδικά με τα επικίνδυνα ζώα. Επίσης, μην περιμένετε από την τηλεόραση και τους τηλεδικαστές να καταλάβετε το οτιδήποτε για αυτά τα πλάσματα. Γνωρίζουν όσα γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι για τους καρχαρίες ή και λιγότερα από εσάς. Και το χειρότερο, η τηλεόραση ακολουθεί πάντα μία γραμμή. Μία πολιτική που λέει κρύψτε λόγια. Οπότε ακούμε μισές αλήθειες, καλά καμουφλαρισμένες για να ταιριάζουν στο συννεφάκι που μάθαμε να ζούμε. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που επιστήμονες βγήκαν σε τηλεκοτσομπολίστικες εκπομπές προσπαθώντας να μας πείσουν ότι κολυμπάμε σε θάλασσες άδειες από μεγάλα αρπακτικά, διαιωνίζοντας έτσι την αμάθεια. Γιατί ζούμε σε ένα συννεφάκι όμως? Γιατί πολύ απλά γίναμε μαλθακοί. Εγώ φοβήθηκα. Η τεχνολογία ναι, μας βοηθάει να αναπτυχθούμε, αλλά χάσαμε την επαφή με τη φύση και τα ζώα που μοιράζονται αυτόν τον πλανήτη μαζί μας. Και έτσι νομίζοντας πως αφού είμαστε μακριά από τα επικίνδυνα ζώα, ζούμε σε ασφαλές, κατά την άποψή μας, περιβάλλον. Για παράδειγμα, το να τρέχεις με 300 χιλιόμετρα στην εθνική οδό, το κάνεις και αφού δεν σκοτώθηκες, δεν έγινε και κάτι, θα το ξανακάνεις. Το θεωρείς εντάξει. Αλίμονο όμως αν δεις ένα καρχαρία. Πού? Στο νερό. Στο φυσικό του περιβάλλον. Εκεί που εσύ δεν ανήκεις. Τρομάζεις. Φοβάσαι, εκνευρίζεσαι επειδή πολύ απλά νομίζεις ότι η θάλασσα σου ανήκει. Ή μάλλον ότι και η θάλασσα σου ανήκει. Δεν σου ανήκει, φίλε μου. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο καλύτερο για σένα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο λαός μας, λόγω ταπεραμέντου, θα πω εγώ για να μην πω καμιά πιο χοντρή λέξη, πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Για καρχαρίες, φίδια, πυρηνική σύνδεξη, ιστορία, αεροδιαστημική, τα ξέρουμε όλα. Εμείς είμαστε άλλωστε ο εξυπνότερος λαός του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, ο λαός μας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Για όλα λοιπόν έχουμε άποψη. Τις περισσότερες φορές λανθασμένη όμως. Και μάλιστα τόσο λανθασμένη που θέτουμε το μέλλον μας σε κίνδυνο. Και άντε να το δεχτώ ότι δεν σας νοιάζει για τα άλλα ζώα, κακώς μεν, αλλά δεν σας νοιάζει. Για τους δικούς σας ανθρώπους δεν νοιάζεστε. Αν όχι, έχει καλό και προχωράμε. Αν νοιάζεστε όμως για τους ανθρώπους σας, αλλά και για εσάς τους ίδιους, πρέπει να φυτευτεί στο μυαλό σας πως ακόμα κι αν ένα ζώο της τροφικής αλυσίδας εκλείψει, το πρόβλημα θα μεταφερθεί σε εσάς και τα παιδιά σας. Ποια είναι αυτή η περιβόητη τροφική αλυσίδα όμως? Εκεί καταντήσαμε. Πράγματα που τα μάθαμε στο δημοτικό να χρειαστεί να τα εξηγούμε σε τριαντάριδες και άνω. Ξέρω, οι μισοί από εσάς δεν άντεξαν ήδη μέχρι εδώ. Έκλεισαν το βίντεο, βρίζοντας ή γράφοντας την εξυπνάδα τους στα σχόλια. Αστεριά. Παρεμπιπτόντως, τα σχόλια μένουν ανοιχτά για να ρωτάει ο κόσμος. Έχουμε ξαναπεί, ρωτήστε, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Απαντάμε σε όλους, αρκεί να ρωτάτε με σεβασμό, χωρίς να βρίζετε. Σβήνουμε μόνο τα προσβλητικά και ανούσια σχόλια. Πρώτον, για να μένουν αυτά που βοηθάνε στη γνώση του κόσμου και δεύτερον, για να μην σας κράζει ο κόσμος με αυτά που γράφετε. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να μάθετε, λοιπόν, συνεχίζουμε. Η τροφική αλυσίδα δεν είναι το διατροφικό μενού του κάθε ζώου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη θάλασσα η τροφική αλυσίδα έχει ως εξής. Χοντρικά πάντα, χωρίς να συμπεριλάβουμε την μικροβιακή βρόχο. Στη βάση της βρίσκουμε το φυτοπλακτό και την άλγη. Τους πρωτογενείς παραγωγούς δηλαδή. Την χλωρίδα της θάλασσας, που φωτοσυνθέτουν και χαρίζουν οξυγόνο και τροφή για άλλους οργανισμούς. Αμέσως από πάνω είναι το ζωοπλακτόν, μικρά οστρακόδερμα κλπ. Οι πρωτογενείς καταναλωτές, αυτοί που τρέφονται με το φυτοπλακτόν. Μετά έρχονται τα μέσα αρπακτικά ή αλλιώς δευτερογενείς καταναλωτές. Μεγαλύτερα αρπακτικά που τρέφονται από τους πρωτογενείς καταναλωτές. Μετά είναι οι τριτογενείς καταναλωτές, μεγαλύτερα ζώα δηλαδή, που καταναλώνουν τα προηγούμενα. Και τέλος τα κύρια αρπακτικά. Είναι οι κύριοι θηρευτές που τρέφονται με τα προηγούμενα. Αφαιρώντας έναν και μόνο από όλους αυτούς τους κρίκους από την αλυσίδα, ολόκληρη η αλυσίδα καταραίει αφήνοντας πίσω μία νεκρή θάλασσα.
έφυγαν οι καρχαρίες για παράδειγμα, σημαίνει ανεξέλεγκτη αύξηση των μεγάλων ψαριών και ταυτόχρονη μείωση των μικρότερων ψαριών, επειδή το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Έτσι, σε μερικά χρόνια στη θάλασσα δεν θα μείνουν ούτε τα μεγάλα ψάρια που σου αρέσει να τα τρως, επειδή πολύ απλά δεν θα έχουν με τι να τραφούνε. Και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε το διατροφικό μενού των καρχαριών. Πριν σας έδειξα τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Πουθενά δεν είδαμε πτηνά για παράδειγμα. Λογικό. Το ότι στην τροφική αλυσίδα της θάλασσας δεν βλέπουμε πτηνά δεν σημαίνει πως εάν ένα θαλασσοπούλι για παράδειγμα βουτήξει στο νερό για να πιάσει ένα ψάρι, δεν θα το φάει ο καρχαρίας αν έχει την ευκαιρία. Δεν βρίσκεται στην τροφική αλυσίδα, αλλά βρίσκεται στο διατροφικό μενού του καρχαρία. Του αρέσει να τα τρώει όταν τα βρει. Το ίδιο και με τον άνθρωπο. Δεν ζούμε στο νερό, άρα δεν ανήκουμε στην τροφική αλυσίδα της θάλασσας. Παρ' όλα αυτά, αλληλεπιδρούμε με τα θαλάσσια όντα, κολυμπώντας, κάνοντας θαλάσσια σπόρο κλπ. Σε αντίθεση όμως με τα θαλασσοπούλια, ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στο διατροφικό μενού του καρχαρία. Οι καρχαρίες με τη συμπεριφορά τους ανά τα χρόνια δείχνουν ότι δεν συμπεριλαμβάνουν τον άνθρωπο στη διαιτά τους. Βλέπουμε λευκούς καρχαρίες άλλωστε να κολυμπάνε δίπλα σε κόσμο χωρίς να επιτεθούν. Το ίδιο και με τους τίγρες, που υποτίθεται ότι τρώνε τα πάντα στο νερό. Εδώ για παράδειγμα, αυτός ο τίγρης κολυμπάει δίπλα στον κόσμο και απλά δεν του δίνει σημασία. Άλλο ένα παράδειγμα όπου ο λευκός καρχαρίας κολυμπάει κοντά σε άνθρωπο, αλλά και πάλι δεν δείχνει ενδιαφέρον για επίθεση. Για βάλε ένα θαλασσοπούλι εκεί τώρα. Θα το έτρωγε ή όχι? Θα το έτρωγε. Από την άλλη όμως οι καρχαρίες είναι περίεργοι. Και επειδή θέλουν να δουν τι είμαστε, ο μόνος τρόπος για να μάθουν είναι με το στόμα τους, μιας και δεν έχουν χέρια. Αν ένας μεγάλος καρχαρίας αποφασίσει ότι θέλει να μας δοκιμάσει, μαντέψτε, θα το κάνει. Αλλά μάθαμε από αυτούς ότι δεν θέλουν να το κάνουν συχνά. Πιθανόν δεν τους αρέσει το κρέας μας, ίσως. Μιας και στις περισσότερες επιθέσεις τα θύματα δεν φαγώθηκαν από τον καρχαρία. Γι' αυτό και βλέπουμε κάθε χρόνο ελάχιστες επιθέσεις. Δεν μας θεωρούν τροφή. Προσοχή όμως. Μιλάμε πάντα για άγρια ζώα. Αν πεινάνε πολύ, η συμπεριφορά τους μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό την τροφική αλυσίδα και τα μάτια σας. Και το λέω για σένα, εκεί που μου λέγες ας τους ξεπαστρέψουμε. Τι είναι αυτό που μας φοβίζει όμως και θεωρούμε ότι κινδυνεύουμε από τον καρχαρία? Η φοβή μας προς τους καρχαρίες είναι παραπλήσια με τη φοβή μας προς τα αεροπλάνα. Ή τουλάχιστον έτσι το έχω κλάβει και έτσι θα σας το παραθέσω. Στατιστικά, το να σκοτωθείς από πτώση αεροπλάνου είναι τόσο μικρή που καθιστά το αεροπλάνο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Παρ' όλα αυτά, σε ενδεχόμενο αεροπορικού ατυχήματος, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Έπεσε το αεροπλάνο? Γεια σας. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους καρχαρίες. Οι πιθανότητες να σου επιτεθεί ένας από αυτούς είναι 1 στα 2 εκατομμύρια. Ενώ η πιθανότητα να σου σκοτώσει, κρατηθείτε, είναι 1 στα 264 εκατομμύρια. Στατιστικά, ακούστε ξανά το νούμερο, 1 στα 264 εκατομμύρια. Ρε μάστορα, εγώ μιλάω και εσύ κοιτάς το μπουκάλι. Δεν είναι βότκα. Έχει λαμπάκια μέσα. Δεν έχει μπαταρία όμως. Από την άλλη όμως, μια επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία, όπως ένα λευκό ή έναν τίγρη για παράδειγμα, πολύ συχνά είναι μοιραία και καταλήγει σε θάνατο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί απλά είναι ένα μεγάλο ζώο, με κοφτερά δόντια και τεράστια πίεση δαγκώματος. Γιατί θα σε βρει στη θάλασσα, όπου οι αμυντικές δυνατότητες και δεξιότητες που έχουμε στη στεριά δεν ισχύουν στο νερό. Επειδή δεν είμαστε φτιαγμένοι για το νερό. Τόσο απλά. Μιας και ρωτάτε, πάμε να δούμε τώρα τους τρεις πιο επικίνδυνους καρχαρίες της Ελλάδας για να καταλάβουμε το γιατί είναι επικίνδυνοι, ή μάλλον δυνητικά επικίνδυνοι. Ο λευκός καρχαρίας για παράδειγμα είναι ένα ψάρι που συχνά ξεπερνάει σε μήκος τα 5 μέτρα. Έχει τριγωνικά κοφτερά δόντια, μεγάλη πίεση δαγκώματος και τρέφεται με μεγάλα θηράματα, ψάρια και θηλαστικά, όπως τόνους, φώκες και δελφίνια. Επίσης τρέφεται και με τα κουφάρια ακόμα μεγαλύτερων θηλαστικών όπως φάλαινες και φυσιτήρες. Στην Ελλάδα τους συναντάμε σπάνια πια. Συνήθως καταφέρνουμε να καταγράψουμε μόνο τα νεογνά με ρυθμό 1 έως 2 το χρόνο. Για παράδειγμα όμως, φέτος, μέχρι τη στιγμή που κάνουμε αυτό το βίντεο, δεν έχει καταγραφεί κανένας. Ο καρχαρίας μάκο είναι επίσης ένα μεγάλο αρπακτικό. Φτάνει σε μήκος μέχρι και τα 4 μέτρα. Τα δόντια του δεν είναι τριγωνικά, αλλά βελονοειδή. Και σε συνδυασμό με την ταχύτητά του, η λία του είναι συνήθως μεγάλα και γρήγορα ψάρια όπως ο ξυφίας. Βέβαια, επιτίθεται και σε χελώνες, σε άλλα ζώα στη θάλασσα, αλλά και σε θαλασσοπούλια. Γιατί πολύ απλά είναι περίεργος. Και αυτά είναι θαλασσοπούλια. Για παράδειγμα, εδώ σε βίντεο από την Κύπρο, τον βλέπουμε να προσπαθεί να αρπάξει μια χελώνα. Σε άλλο βίντεο πάλι από την Κύπρο, τον βλέπουμε να τσαμπουκαλεύεται με μια σημαδούρα. Πιθανόν να υπάρχουν εμπλεγμένα ψάρια από κάτω. Ή απλά να του πελώ για βαριά. Τις ξέρετε τις σημαδούρες. Στην Ελλάδα συναντάμε συχνά τόσο μεσαίο προς μεγάλο μεγέθος άτομα, όπως αυτό στη Ζάκυνθο, μήκους 2,5 έως 3 μέτρων. Αλλά και νεογνά.
Από την άλλη, ο γαλάζιος καρχαρίας είναι ένας μεσαίου μεγέθους καρχαρίας και σπάνια ξεπερνάει σε μήκος τα 3,5 μέτρα. Φέρε μια πετσέτα, ίδρωσα. Δεν έχουμε πετσέτες. Φέρε ένα μπουρνούζι. Τι ζέστα έχετε εδώ, ρε. Είναι ίσως ο πιο κοσμοπολίτης καρχαρίας και το συναντάμε πραγματικά παντού. Έχει επίσης κοφτερά δόντια, όπως οι περισσότεροι καρχαρίες, και τρέφεται με ψάρια και κεφαλόποδα, κατά κύριο λόγο. Παρ' όλα αυτά, τον έχουμε δει να τρέφεται και με πτώματα μεγάλων θηλαστικών, αλλά και με θαλασσοπούλια. Στην Ελλάδα συχνά το συναντάμε σε μεγέθη των 2 έως 2,5 μέτρων, αλλά και μεγαλύτερος των 3 μέτρων σε μερικές περιπτώσεις, όπως το 2022 στο Λουτράκι και το 2015 στην Ψάθο. Τον γαλάζιο καρχαρία το θεωρούμε δυνητικά επικίνδυνο, και ο λόγος είναι ότι σπάνια επιτίθεται σε ανθρώπους. Αν τον αφήσει την ησυχία του, δεν θα ασχοληθεί καν. Βαγγέλη, κόψε τις βλακίες. Ρε Βαγγέλη, τι είπα τώρα, ρε. Δεν το πιστεύω. Τι είπα. Πάω να πιάσω τον καρχαρί από την ουρά. Βαγγέλη, κόψε τις βλακίες. Και αν γυρίσει και του ρίξει καμιά καλή, θα βγαίνει στα κανάλια ο Βαγγέλης να ζητάει να τα σκοτώσουν. Δεν είναι κουτάβι, Βαγγέλη. Είναι ένας καρχαρίας. Δεν τον πιάνουμε από την ουρά. Θυμάστε πριν που ανέφερα τη φράση σεβασμό στα αγριαζώα. Ο Βαγγέλης δεν την άκουσε. Γιατί αθανάτω που επίθεση καρχαρία συνήθως είναι η ακατάσχετη αιμορραγία από την απώλεια κάποιου μέλους, μιας και σπάνια να μας φάνε ολόκληρους. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να αποφύγουμε μια επίθεση? Οι επιθέσεις του καρχαρία διαφέρουν τόσο στον τρόπο όσο και στην επικινδυνότητα, ανάλογα με το είδος που θα επιτεθεί. Για παράδειγμα, ένας λευκός καρχαρίας προτιμάει να ξαφνιάζει το θύμα του και να επιτίθεται με ορμή από κάτω προς τα πάνω, μην αφήνοντας περιθώρια στο θύμα για να αντιληφθεί τι το χτύπησε. Κάποιο μικρότερο είδος, όπως ένας γαλάζιος, επιτίθεται μόνο για να κλέψει κάτι από έναν άνθρωπο και όχι για να τον σκοτώσει. Π.χ. θα επιτεθεί σε ένα ψάρι του FK που έχει πάνω του σκοτωμένα ψάρια, όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Σε αυτή την περίπτωση, ο δίτης κουβαλάει πάνω του ένα ψάρι που έχει σκοτώσει πιο πριν με το ψαροτούφεκο. Ο καρχαρίας επιτίθεται να το αρπάξει, αλλά μία λάθος κίνηση του δίτη φέρνει το καλάμι του ποδιού του στην κυριολεξία στα σαγόνια του καρχαρία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό. Άρα, αν κάνουμε ψαροτούφεκο, ποτέ τα σκοτωμένα ψάρια πάνω μας. Οι καρχαρίες αντιλαμβάνονται από πολύ μεγάλη απόσταση το ίχνος αίματος που αφήνουν τα σκοτωμένα ψάρια. Καλύτερα να τα έχουμε δεμένα σε ένα σκηνή 3, 4, 10 μέτρα μακριά μας. Αν επιτεθεί καρχαρία στα ψάρια που έχουμε σκοτώσει, απλά το αφήνουμε και κοιτάμε να φύγουμε μακριά από το σημείο με αργές κινήσεις. Ήρεμες πάνω απ' όλα. Μην είστε τσιγκούνιδες. Αφήστε να φάγει ο καρχαρίας κάτι, αλλιώς θα φάγει εσάς. Αν ο καρχαρίας επιμένει και αρχίσει να επιτίθεται, τότε προσπαθούμε να το χτυπήσουμε στο ρίγχος, στη μουσούδα του, στα μάτια και στα βράχια. Είναι από τα πλέον ευαίσθητα σημεία σε έναν καρχαρία και στις περισσότερες περιπτώσεις ο καρχαρίας εγκαταλείπει. Το ίδιο, αν και πιο δύσκολα, μπορείτε να κάνετε και σε έναν μεγάλο καρχαρία. Άλλωστε, πέρα των bull shark και τίγρη, καρχαρίες που δεν έχουμε στην Ελλάδα και οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί που θα συνεχίσουν πιθανώς να επιτίθενται, όλοι οι άλλοι συνήθως εγκαταλείπουν. Γενικότερα, αυτό που έχουμε να πούμε τελειώνοντας είναι ότι στην Ελλάδα περισσότερο κινδυνεύουμε να πνιγούμε ή να μας χτυπήσει κάποιο ταχύπλο παρά να μας επιτεθεί κάποιος καρχαρίας. Απολαύστε τις διακοπές σας και τα μπάνια σας στη θάλασσα. Και αν δείτε κάποιον καρχαρία, μάλλον πρέπει να νιώσετε τυχεροί και όχι τρόμο. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Είδατε, τώρα δεν σας επιτίθομαι να κάνετε subscribe. Κάντε το επειδή θέλετε εσείς, υποτίθεται. Κάντε το επειδή θέλετε εσείς, υποτίθεται. Κάνε. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.